Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε το συγκριτικό ταχύτητας ανάμεσα στο Redmi Note 9 Pro και το Mi Note 10 Lite. Και οι δύο συσκευές μας ανήκουν στη μεσαία κατηγορία, έχουν κάποια διαφορά τιμής της τάξης των 40 με 50-60 ευρώ αναλόγως από πού θα τις προμηθευτείτε. Παρ' όλα αυτά εξοπλίζονται με chipset παρόμοιων επιδόσεων. Snapdragon 720G το Redmi Note 9 Pro, Snapdragon 730G περσινό chipset το Mi Note 10 Lite. Παρ' όλα αυτά και τα δύο είναι στα 8 νανόμετρα και έχουν παρόμοιες επιδόσεις. Ένα chipset όμως δεν αποτελείται μόνο από τον επεξεργαστή, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας ενσωματωμένο σε ένα chipset. Αποτελείται από πολλές διαφορετικές μονάδες. Είναι η CPU μας, είναι η GPU μας, ο DSP, ο ISP, το modem. Θα ήθελα όμως να ρίξουμε μια λίγο εις βάθος ματιά σε αυτά τα πραγματάκια, γιατί ακούτε DSP, ISP, δεν γνωρίζετε τι είναι. Για αρχή ας ξεκινήσουμε με την CPU μας, η οποία είναι υπερχρονισμένη κατά 100 MHz στον 720G και αυτό αποτυπώνεται και στα benchmark, καθώς στο κομμάτι της CPU βλέπουμε ότι πιάνει μεγαλύτερα σκορ ο 720G. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι των γραφικών, τη GPU μας, η οποία τι κάνει, αναλαμβάνει τους πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς για την απεικόνιση των γραφικών και στις δύο συσκευές μας είναι η Adreno 618. Η Qualcomm όμως μας είπε ότι ο 730G έχει την 618 αλλά με 15% boost στις επιδόσεις. Παρόλα αυτά η Qualcomm τι κάνει, ποτέ δεν μας λέει τους χρονισμούς στην GPU. Έτσι λοιπόν τα benchmark, τα οποία δεν λένε ψέματα, μας δείχνουν ότι οι επιδόσεις και στα δύο chipset είναι παρόμοιες και ίσα ίσα ο 720G έχει λίγο καλύτερες επιδόσεις, κάτι που με κάνει να πιστεύω ότι πιθανόν ο 720G, η Adreno του 720G, ενδέχεται να είναι και πιο υψηλά χρονισμένη σε σχέση με του 730G. Από εκεί και πέρα πάμε σε ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι και προτού σας το αναφέρω να σας πω ότι τόσο η GPU, η ISP, DSP, τι κάνουνε, αναλαμβάνουν δουλειές τις οποίες τις κάνουν πολύ καλύτερα σε σχέση με τον επεξεργαστή μας. Είναι σχεδιασμένες να κάνουν αυτές τις λειτουργίες και επίσης καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια για να τις εκτελέσουν. Πέρα από ταχύτητα έχουμε και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, οπότε πρέπει να καταλάβετε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση όλου μας του chipset. DSP τι είναι λοιπόν ο DSP που ακούτε πιθανόν συχνά? DSP είναι ο ψηφιακός επεξεργαστής σήματος και αναλαμβάνει δουλειές όπως είναι η συμπίεση του ήχου, της εικόνας, του βίντεο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση του προσώπου. Είναι μία μονάδα η οποία βοηθάει, αναλαμβάνει κάποιες τέτοιες εργασίες και επίσης αναλαμβάνει εργασίες εκτέλεσης αλγόριθμων, AI, τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής εκμάθησης, που η μηχανική εκμάθηση τι είναι, με βάση την εμπειρία αυτοβελτιώνεται η απόδοση και η λειτουργία. Και στην περίπτωσή μας ο 720G εξοπλίζεται με τον Hexagon 692 DSP, ο οποίος είναι πιο καινούριος σε σχέση με τον Hexagon 688 του 730G, οπότε περιμένουμε και καλύτερες επιδόσεις σε αυτό το κομμάτι από τον 720G. Από εκεί πέρα ακόμα ένα σημαντικό κομμάτι είναι ο ISP. ISP τι είναι? Είναι ένας ειδικός, πιο ειδικός DSP θα λέγαμε, ο οποίος μεταφράζεται ως επεξεργαστής σήματος εικόνας. Και όπως καταλαβαίνετε παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην κάμερά μας. Την ώρα που γίνεται το focus, ο ISP είναι αυτός που κάνει την δουλειά. Την μείωση του θορύβου πάλι το κάνει ο ISP. Την οξύτητα, όλη τι έχει σχέση με την κάμερα, την κάνει ο ISP. Την ώρα που εμείς θα πατήσουμε το κουμπί να πάρουμε μια φωτογραφία, μέχρι να αποθηκευτεί, όλη τη δουλειά την αναλαμβάνει ο ISP. Παίρνει τα δεδομένα από τον αισθητήρα της κάμερας και τα μετατρέπει στο τελικό αποτέλεσμα που βλέπουμε στην συσκευή μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ο ISP, που βέβαια δεν παίζει ρόλο στις επιδόσεις που θα κάνουμε στο συγκριτικό ταχύτητας, αλλά γενικά ήθελα να σας δείξω μια γενική εικόνα των chipset και από τι ακριβώς αποτελείται. Στην προκειμένη περίπτωση και οι δύο συσκευές μας έχουν τον Spectra 350, απλά ο 720G έχει την Lite εκδοχή του 350L που υποστηρίζει λιγότερα megapixel, αλλά πραγματικά καμία από τις δύο συσκευές δεν φτάνει αυτά τα megapixel και δεν θα έχουν διαφορές στις επιδόσεις
τις κάμερες, δεν θα επηρεάσει τις επιδόσεις της κάμερας. Αυτό όμως που θα ήθελα να σας δώσω να καταλάβετε είναι ότι όσο μεγαλύτερα μεγαπίξελ έχει ο αισθητήρας, τόσο πιο πολύ δουλειά έχει να κάνει ο ISP. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το Mi Note 10 και γενικά συσκευές που έχουν 108 MP κάμερα ζορίζουν πάρα πολύ τον ISP και θέλουμε δυνατά chipset εκεί πέρα. Γι' αυτό ήμουν κατά τον 108 MP στο Mi Note 10, ο οποίος έχει τον 730G. Αυτά λοιπόν από μένα, δεν θέλω να χρονοτριβήσω άλλο. Ελπίζω να σας έλυσα κάποιες απορίες σε αυτό το κομμάτι, δεν θα το ξαναεπαναλάβω σε κάποιο άλλο συγκριτικό ταχύτητας και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο συγκριτικό μας. Ας ξεκινήσουμε. Για πάμε. Ξεκινάμε με το Chrome, λίγο πιο γρήγορα στο Note 9 Pro, σχεδόν ταυτόχρονα το Play Store. Για να δούμε τώρα στο YouTube. Λίγο πιο γρήγορα ξανά στο 9 Pro, πάμε στο Amazon. Σχεδόν ταυτόχρονα, ελάχιστα πιο γρήγορα ξανά. eBay, πάλι λίγο πιο γρήγορο είναι το 9 Pro. Πάμε και σε κάτι πιο βαρύ όπως το Mario Run. Για να δούμε. Ταυτόχρονα. Και εδώ σχεδόν ταυτόχρονα. Πάμε στο Temple Run 2. Για να δούμε. Ελάχιστα πιο γρήγορα στο Note 10 Lite. Πάμε στο Angry Birds. Πραγματικά ταυτόχρονα σε αυτήν την περίπτωση. Για να πάμε και στο Asphalt. Για να δούμε λίγο πιο γρήγορα στο Note 10 Lite. Και όντως φόρτωσε λίγο πιο γρήγορα. Πάμε στο PUBG. Για να δούμε πώς θα τα πάνε και εδώ πέρα οι συσκευές μας. Φαίνεται να είναι λίγο μπροστά το 9 Pro. Για να δούμε. Ταυτόχρονα παιδιά. Που μπλέξαμε εδώ πέρα. Συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά. Okay, πάμε στο Twitter. Λίγο πιο γρήγορα στο 9 Pro. Snapchat, σχεδόν ταυτόχρονα. Instagram, λίγο πιο γρήγορα στο Note 10 Lite. Και τέλος στο Facebook, σχεδόν ταυτόχρονα. Πάμε τώρα να τσεκάρουμε και τη διαχείριση της μνήμης. Αναμενόμενο να υπάρχει το Instagram μέσα. Snapchat, το ίδιο. Πάμε στο Twitter. Πάμε στο PUBG. Ποιες δύο συσκευές υπάρχει στην μνήμη. Για να δούμε το Asphalt. Και το Asphalt το ίδιο. Πάμε και στο Angry Birds. Και αυτό υπάρχει στη μνήμη. Για να δούμε το Temple Run. Και το Temple Run. Και πάμε στο Mario. Για να δούμε, το Mario δεν υπάρχει στο Note 10 Lite. Πάμε στο eBay, ούτε το eBay υπάρχει στο Note 10 Lite. Amazon, το Amazon δεν υπάρχει σε καμία από τις δύο συσκευές μας. Πάμε στο YouTube και το YouTube επαναφορτώνει. Για να δούμε το Play Store, το Play Store υπάρχει και στις δύο συσκευές. Chrome,
Ο Chrome δεν υπάρχει στο Note 10 Lite. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ελάχιστη διαφορά σε επιδόσεις στο άνοιγμα των εφαρμογών, τόσο ελάχιστη που πραγματικά δεν είναι άξια αναφοράς. Αυτό που είχε πιο πολύ σημασία είναι η διαχείριση της μνήμης. Είδαμε ότι το Note 9 Pro κράτησε περισσότερες εφαρμογές στη μνήμη, αλλά όπως σας έχω πει και σε προηγούμενα συγκριτικά ταχύτητας, κάποτε όσες φορές και να τα επαναλάμβανα, η συμπεριφορά των smartphones στη διαχείριση της μνήμης ήταν ακριβώς ίδια, ενώ τώρα σχεδόν κάθε φορά που το κάνω αλλάζουν οι εφαρμογές που κρατάνε στην μνήμη. Παρ' όλα αυτά, στην προκειμένη περίπτωση, όσες φορές το επανέλαβα, είχαμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά αυτό φυσικά καθαρά είναι θέμα βελτιστοποίησης του λογισμικού από την εταιρεία. Ωραία λοιπόν, τελειώσαμε και με το AnTuTu test. Βλέπουμε εδώ πέρα τα αποτελέσματα, λίγο καλύτερα στο Redmi Note 9 Pro, κυρίως στο κομμάτι της CPU του επεξεργαστή, και στη μνήμη βλέπουμε διαφορά. Για να δούμε εδώ πέρα και τις θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια του τεστ ανέβηκε η θερμοκρασία κατά 4,2 βαθμούς στο Note 9 Pro, ενώ κατά 3,8 βαθμούς στο Mi Note 10 Lite. Ενώ η μπαταρία αντίστοιχα έπεσε 2% στο Mi Note 10 Lite και 1% στο Redmi Note 9 Pro. Θα περίμενε κανείς να είχαμε μεγαλύτερη πτώση στο Redmi Note 9 Pro, καθώς έχει λίγο μικρότερη μπαταρία, μεγαλύτερη οθόνη, ενώ το Note 10 Lite έχει και AMOLED οθόνη. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ενδιαφέρον το τεστ. Περίπου στα ίδια επίπεδα όμως είναι η επιδόση, παιδιά. Μην περιμένετε κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο αν πάρετε ή τη μία ή την άλλη συσκευή μας. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεό μου, να το βρήκατε χρήσιμο και βοηθητικό. Για άλλη μια φορά να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας μέσα από τα link που βρίσκεται στην περιγραφή του βίντεο. Μπορείτε να αγοράσετε οποιαδήποτε από τις συσκευές που σας δείχνω και όχι μόνο. Εκεί πέρα θα βρείτε μια λίστα από συνεργαζόμενα καταστήματα. Μπορεί να μην στοιχίζει απολύτως τίποτα σε εσάς η αγορά από τα link μου. Αντιθέτως, βοηθάει και στηρίζει πάρα πολύ το κανάλι και τη δουλειά μου. Και επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, καλό θα είναι να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.